Βρισκόμαστε 270 πια 3 ημέρες του πολέμου στο Ισραήλ και η κατάσταση, όπως βλέπετε, είναι αυτή που είναι. Είχαμε δυστυχώς και άλλους νεκρούς πεσόντες Ισραηλινούς στρατιώτες αυτές τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, χάσαμε τον Ισραηλινό αξιωματικό Ιτάι Γκαλέα, ηλικίας 38 ετών, ο οποίος δολοφονήθηκε από πύραυλο της Χεζμπολά από το Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ. Επιπλέον, χάσαμε στον πόλεμο στη Γάζα τον Ισραηλινό στρατιώτη Εγιάλ Μικράν, ηλικίας 20 Μιμράν, ηλικίας 20 ετών, όπως και τον αξιωματικό Ελάι Ελισά Λουγκάση, αιωνία η Άγια Μαρτυρική μνήμη τους, ήρθε ο Κύριος να εκδικηθεί το αίμα τους, Ασέμ Ικόμ Νταμάμ. Και ακούμε τώρα, ότι εκτός από τον πρώτον Ισραηλινό στρατιώτη που μίλησα πριν 2 μέρες, που τον κατηγορούν ότι σκότωσε, αποτελείωσε τρομοκράτη της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, λέγεται τώρα ότι πιάστηκαν ακόμα 3 Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι λέγεται ότι την 7η Οκτωβρίου κατάφεραν να πιάσουν έναν επίσης τρομοκράτη της Χαμάς, που εισέβαλε από τη δύναμη Γνούκμπα, που εισέβαλε της Χαμάς, που εισέβαλε μέσα στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, και λέει ότι αφού λέει, τον είχαν πιάσει, μετά από λίγες μέρες μετά την 7η Οκτωβρίου τον σκότωσαν. Και αυτό τώρα τους πιάσανε για να τους δικάσουνε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το βαθύ Deep State, κράτος της αριστεράς στο Ισραήλ, έχει πιάσει τώρα 4 Ισραηλινούς πολίτες και έναν Ισραηλινό στρατιώτη και 3 Ισραηλινούς πολίτες, που 4 Ισραηλινοί Εβραίοι κατηγορούνται για δολοφονία τρομοκρατών της Χαμάς. Πότε? Την 7η Οκτωβρίου και τις ημέρες που ακολούθησαν την 7η Οκτωβρίου. Είναι να τραβάει κάποιος τα μαλλιά του. Έχουμε τις ίδιες μυστικές καταραμένες υπηρεσίες του Ισραήλ, τις προδοτικές αυτές υπηρεσίες του Ισραήλ, που τους ξέρουμε εδώ και χρόνια το τι ακροαριστεροί εθνομηδενιστές προδότες είναι. Και δεν μιλάω για τους απλούς κατασκόπους ή τους απλούς, όπως το λένε, ανθρώπους ασφαλείας. Μιλάω για τις σάπιες ηγεσίες τους, που τους ξέρουμε τόσα χρόνια ότι βλέπουν εμάς τους πιστούς, θρησκευόμενους και πατριώτες δεξιούς Ισραηλινούς Εβραίους ως τον μεγαλύτερο εχθρό τους και όχι το φανατικό Ισλάμ. Τόσο πουλημένοι αριστεροί είναι, λοιπόν, που βλέπουν ως εχθρό τους τον ίδιο τον Νετανιάου και όχι τον Σινουάρ. Λοιπόν, και μιλάμε για την ίδια αυτή ακριβώς αφρόκρεμα της αριστεράς μέσα στο στρατό και στις ανώτερες ηγεσίες του στρατού. Τις ανώτερες ηγεσίες των μυστικών υπηρεσιών που κρύβαν τα μάτια τους πριν την 7η Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς προετοιμαζόταν να κάνει την επίθεση. Και μη μου λένε μας είναι πια παραμύθι τις παραμύθις που θέλουν να μας πουλήσουν ότι δεν ξέρανε. Ξέραν και παραξέρανε με την έννοια ότι τουλάχιστον υπήρχαν εκεί πέρα οι κάμερες, υπήρχαν εκεί οι στρατιώτες που τους ανακοίνωσαν ότι κάτι γίνεται και πριν την 7η Οκτωβρίου και κατά την 7η Οκτωβρίου και δεν θέλανε να καταλάβουν τι γίνεται, οι κρύβα τα μάτια τους. Επομένως, έχουν επάνω τους όλη την ευθύνη και αυτοί φέρνουν την ευθύνη, όχι ο Νετανιάου, που θέλουν σήμερα να μας λένε ότι ο είναι ο μόνος υπεύθυνος. Αυτή είναι η βασική υπεύθυνη. Αυτή η σάπια ηγεσία του στρατού και η σάπια ηγεσία των μυστικών υπηρεσιών, το σάπιο δικαστικό σύστημα, η ακροαριστερά του Ισραήλ. Αυτή είναι το καρκίνωμα το μεγαλύτερο του εβραϊκού έθνους. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Οι σπόροι του Έρευ Ραβ. Λοιπόν, και τους ξέρω εγώ, να σας λέω και προσωπικές ιστορίες. Επί χρόνια πριν, χρόνια πολύ πιο πριν, όταν εμείς οι πατριώτες Ισραηλινοί περνούσαμε εδώ πέρα το κυνήγι των μαγισσών από την φανατική άκρα αριστερά του Ισραήλ. Πριν χρόνια. Δεν θα ξεχάσω ότι σε μία από τις ανακρίσεις των μυστικών υπηρεσιών που κάνανε σε μένα, προσωπικά σε μένα ακόμα, εντάξει, γιατί και καλά ήμουνα δεξιός ακτιβιστής. Τότε το να ήσουν δεξιός ακτιβιστής Ισραήλ, υπέρ του Ισραήλ, και εναντίον των καταραμένων συνθήκων του Όσλο, ήσουν εχθρός του κράτους και καλά. Εχθρός της ειρήνης.
Για αυτόν τον λόγο είχα φάει προς τον ΕΝΕ επί 3 χρόνια ανακρίσεις από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ ως και καλά εχθρός της ειρήνης. Με ποιους, με τους τρομοκράτες, με τους φωνιάδες, με τη Χαμάς, με τον Αραφάτ, με αυτά τα σκουλίκια. Λοιπόν, σε μια από τις ανακρίσεις, θυμάμαι ότι είχα πει στον πράκτορα τον, που με ανάκρινε, του είχα πει μια στιγμή. Θυμάμαι ότι ήταν μόλις τότε που ο Νετανιάου είχε ανεβεί στην εξουσία, το 96. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι στο χώρο που μου κάνε την ανάκριση είχα από πίσω τις φωτογραφίες του Προέδρου του Ισραήλ, του τότε Προέδρου του Ισραήλ, και του Σιμών Πέρες. Ο Σιμών Πέρες ήταν ο προηγούμενος Πρωθυπουργός του Ισραήλ, που γίνεται Πρωθυπουργός για πολύ λίγο καιρό, μετά τη δολοφονία του Ράμπιν, μέχρι που έγιναν οι εκλογές το 96 και νίκησε ο Νετανιάου. Και είχε τη φωτογραφία του Πέρες ως Πρωθυπουργό. Και του είχα πει τότε, το 96, του είχα πει το ανακριτή, γιατί δεν έχεις τη φωτογραφία του Νετανιάου. Ήταν μετά τις εκλογές. Άρα ήταν μερικούς μήνες μετά τις εκλογές. Αφού ο Νετανιάου είναι πια ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και τότε είχε γυρίσει ο ανακριτής με ένα ειρωνικό γέλιο και μου είπε το εξής στα μούτρα. Για εμάς ο Νετανιάου δεν είναι ο πρωθυπουργός μας. Από τότε κατάλαβα το τόσο deep state είναι μέσα στο Ισραήλ, ότι η άκρα αριστερά του Ισραήλ ότι έχει βάλει τα πλοκάμια της σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, στο στρατό, στην αστυνομία τότε, στις μυστικές υπηρεσίες, στο δικαστικό σύστημα για να λειτουργεί εναντίον των δημοκρατικά ψηφισμένων δεξιών πατριωτικών κυβερνήσεων του Ισραήλ. Και γι' αυτό μισούνε τόσο πολύ τον Νετανιάου. Και αυτό βλέπετε το τι βλέπετε σήμερα στο Ισραήλ επί τόσα χρόνια, που η αριστερά προσπαθεί να πουλήσει μια ψεύτικη εικόνα ότι αυτή είναι το μισό Ισραήλ περισσότερο, ενώ είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία Ισραηλινών η άκρα αριστερά του Ισραήλ. Αλλά αυτή η αριστερά του Ισραήλ έχει τις πλάτες όλων των παγκοσμιοποιητών της woke liberal agenda εκτός του Ισραήλ. Σόρος και όλοι αυτοί. Λοιπόν, και γι' αυτό μας κάθονται, πώς το λένε, εδώ. Και τώρα τι γίνεται. Εφτάσαμε στη τρελή αυτή κατάσταση που οι μυστικές υπηρεσίες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ απελευθερώνουν τρομοκράτες, όπως τον αρχιτρομοκράτη διευθυντή του νοσοκομείου ΣΥΦΑ της Γάζας, και απελευθερώνουν και άλλους τρομοκράτες, με την έννοια ότι δεν έχουμε θέση στις Ιρανές φυλακές. Αυτή είναι και καλά η δικαιολογία τους, η γελία δικαιολογία τους. Τη στιγμή όμως που είναι πανέτοιμοι να συλλάβουν Ισραηλινούς στρατιώτες και Ισραηλινούς πολίτες που επειδή λέει δολοφόνησαν τρομοκράτες της Χαμάς. Καταλαβαίνετε την τρέλα, της κατάστασης. Αυτά δεν τα λένε κάποιοι προς τα έξω, αλλά πρέπει να τα πούμε προς τα έξω. Πρέπει να τα πούμε για να ξεκαθαρίζουμε ποιος είναι εναντίον ποιου. Όποιος είναι φίλος του Ισραήλ, μη Εβραίος. Και όπως είναι Εβραίος και υποστηρίζει το Ισραήλ, πρέπει να είναι ξεκάθαρα εναντίον των αριστερών του Ισραήλ. Η αριστερά του Ισραήλ δεν είναι πατριώτες. Η αριστερά του Ισραήλ είναι προδότες. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που είναι βλάκες και ηλίθιοι και πώς το λένε, κρετίνοι και πώς το λένε, ανώμαλοι στις ιδέες τους και νομίζουν ότι ακόμα θα γίνει ειρήνη με τους ψευδοπαλαιστίνιους. Δεν μιλάω για αυτούς τους απλούς useful idiots, που είναι συνήθως απλοί πολίτες. Μιλάω για τις ηγεσίες της αριστεράς, που είναι ευχομένοι στο βαθύ κράτος. Αυτοί δεν είναι απλά βλάκες. Αυτοί δεν είναι απλά ηλίθιοι. Αυτοί δεν είναι απλά useful idiots. Αυτοί είναι προδότες πουλημένοι με τη βούλα. Τόσα χρόνια και το συνεχίζουν και ακόμα και σήμερα. Τώρα τι γίνεται. Θα μου πείτε, από πού και ως πού ξαφνικά θυμήθηκαν να αρπάξουν Ισραηλινούς για τη δολοφονία και καλά τρομοκρατών της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Γιατί λέει ότι η Αμερική, το επιτελείο Biden, πιέζει το Ισραήλ να δείξει, λέει, ότι συλλαμβάνει και φανατικούς Ισραηλινούς. Ότι δεν είναι πόλεμος μόνο εναντίον του φανατικού Ισλάμ, αλλά λέει ότι είμαστε εναντίον του φανατισμού γενικά. Επομένως και μέσα, πώς το λένε, να πάρει σμπάρα και τους κακούς και καλά δίθεν φανατικούς Ισραηλινούς. Ότι καλά, από τη μια υπάρχουν οι κακοί της Χαμάς, από την άλλη υπάρχουν οι κακοί Ισραηλινοί. Επομένως υπάρχουν οι καλοί Ισραηλινοί, οι αριστερίλα,
Και υπάρχουν και οι καλοί της, των ψευτοπαλαιστινίων, η ψευτοπαλαιστινιακή τρομοκρατική διοίκηση, τα παραμύθια της αριστεράς. Λοιπόν, και αυτό και πρέπει το Ισραήλ να αποδείξει ότι πολεμάει και τους κακούς Ισραηλινούς δήθεν. Και αυτό προσπαθούν τώρα από το πουθενά να, πώς το λένε, να αμαυρώσουν Ισραηλινούς πολίτες και Ισραηλινούς στρατιώτες, που και καλά λέει, που εξοδοτώρωσαν τρομοκράτες της Χαμάς, κατηγορώντας τους για εγκλήματα και δολοφονίες και καλά πολέμου. Ότι σκότωσαν τους κακόβιρους, ψευτοπαλαιστίνιους τρομοκράτες της Χαμάς, της Νούκμπα. Το θέατρο του παραλόγου γίνεται εδώ πέρα. Να πω και το άλλο, ότι η δικαστική εκπρόσωπος του στρατού, άλλο, όπως το λένε, ακόμα ένα, όπως το λένε, πλοκάμι της ακροαριστεράς μέσα στον Ισραηλινό στρατό, έβγαλε διάγγελμα πριν 2 μέρες ότι απαγορεύεται στον Ισραηλινό στρατό, απαγορεύεται στους απλούς Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα, να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν τρομοκράτες της Χαμάς, προσέξτε, οπλισμένους τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι, λέει, δεν σας πυροβολούν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αν ένας Ισραηλινός στρατιώτης κάθεται στο παράθυρο, σκοπευτής, ξαφνικά δει έναν τρομοκράτη της Χαμάς με όπλο, να προχωράει στον δρόμο, απαγορεύεται, λέει, να το σκοτώσει. Γιατί, λέει, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι κίνδυνος ο τρομοκράτης. Άκουσον! Δηλαδή, να περιμένει ο στρατιώτης να τον πυροβολήσει ο τρομοκράτης για να έχει το δικαίωμα να τον σκοτώσει. Και επιπλέον είπε αυτή η σκρόφα, αυτή η προδότρα, ότι εντολή τώρα στον Ισραηλινό στρατό, ότι ακόμα, λέει, και αν αυτός ο τρομοκράτης της Χαμάς είναι οπλισμένος και δεν έχει αποδειχτεί ότι ανήκει στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς και όχι στην αστυνομική πτέρυγα της Χαμάς, απαγορεύεται, λέει, να σκοτώσουν. Και όποιος, λέει, Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώσει το έτσι εν ώρα πολέμου τρομοκράτη της Χαμάς οπλισμένο, θα φάει ποινή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σας το ξαναλέω και το ξαναλέω. Δεν πρόκειται να νικήσουμε κεναν πόλεμο, ούτε εναντίον της Χαμάς, ούτε εναντίον της Χεζμπολά, ούτε εναντίον του φανατικού Ισλάμ, με ένα τέτοιο σάπιο ακροαριστερό κράτος, παρακράτος, μέσα στο στρατό, μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, μέσα στο δικαστικό σύστημα, ακροαριστερό, εθνομεντινιστικό, ισλαμολαγνικό. Δεν πρόκειται. Εγώ είμαι εκείνος που τόσες πολλές φορές το λέω και το ξαναλέω, συνεχίζομαι μέχρι την απόλυτη νίκη. Αλλά δεν πρόκειται να φτάσουμε σε αυτή την απόλυτη νίκη με αυτήν την σάπια ηγεσία του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών και του δικαστικού συστήματος και αυτού του βαθιού κράτους της αριστεράς. Δεν πρόκειται. Πρέπει πρώτα απ' όλα να τους ξυλώσουμε από τις θέσεις τους, να βάλουμε πατριώτες στις θέσεις τους και μόνο μετά θα προχωρήσουμε στην απόλυτη νίκη. Βέβαια, όταν λέω εγώ ότι θα προχωρήσουμε στην απόλυτη νίκη, εννοώ ότι θα προχωρήσουμε στην απόλυτη νίκη είτε το θέλουν οι αριστεροί είτε δεν το θέλουν οι αριστεροί. Με την έννοια ότι κάτω από αυτό το σενάριο, ακόμα και αν Θεός φυλάξει σταματήσουν τον πόλεμο, οι αριστεροί πετύχουν να σταματήσουν τον πόλεμο γιατί δεν συνεπτύχει με τη Χαμάς, για να απελευθερώσουν κάποιους ομήρους, αφήνοντας τους υπόλοιπους στη μοίρα τους, στη Γάζα, εάν η αριστερά προσπαθήσει να σταματήσει τον πόλεμο με τέτοιες μεσοθέσικες λύσεις, θα ξεσπάσει η οργή του λαού. Και η οργή του λαού όταν θα ξεσπάσει κυρίως επάνω σε αυτή την προδοτική αριστερά. Πάντα, εγώ πάντα το λέω, θα πρέπει να γίνει αυτό διαμέσου του νόμου, πρέπει να γίνει αυτό διαμέσου της δημοκρατίας και όχι διαμέσου της βίας, αλλά ο λαός βράζει το αίμα του. Βράζει το αίμα του μετά από όλα αυτά που γίνονται, μετά από όλα αυτά που ακούει, μετά από όλα αυτά που βλέπει. Βράζει το αίμα του, δηλαδή η αγανάκτηση του κόσμου εναντίον της αριστεράς του Ισραήλ είναι τόσο μεγάλη. Λοιπόν, και δυστυχώς καταλαβαίνω από πού προέρχεται αυτή η αγανάκτηση. Αλλά γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πρέπει ως πατριώτες, με δημοκρατικούς τρόπους και με νόμιμους τρόπους, να βγούμε στους δρόμους και όπως η αριστερά ξέρει να κάνει ταραχές, να κάνουμε και εμείς. Όχι ταραχές, αλλά να κάνουμε νόμιμες δημοκρατικές διαδηλώσεις και συλλαλητήρια, όπου δεν θα αφήσουμε τους δρόμους μέχρι η Ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει μέχρι στην απόλυτη νίκη και να ξυλώσει όλο αυτό το βαθικά τους αριστεράς.
και να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση όχι μόνο στο δικαστικό σύστημα, σε όλο το βαρυθεί κράτος της αριστεράς που παίρνει μέσα στο Ισραήλ. Και να απαιτήσουμε, τουλάχιστον για την ώρα, από την Ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει όλο αυτό το κυνηγητό μαγισσών εναντίον Ισραηλινών πολιτών και εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που τους κυνηγάνε και τους κατηγορούν για δολοφονία εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς. Πού φτάσαμε? Αυτοί οι Ισραηλινοί πολίτες και αυτός ο Ισραηλινός στρατιώτης πρέπει να πάρουν παράσημο. Όχι να κυνηγούνται ως δολοφόνοι. Τόσο απλά. Αλλά μέχρι να ξυπνεί, μέχρι να ξυλωθεί αυτό το βαθύ κράτος, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Και το ίδιο βαθύ παρακράτος που ελέγχει και τις ΗΠΑ, σε κόντρα με την πλειοψηφία του απλού πατριωτικού αμερικανικού έθνους. Είναι το ίδιο βαθύ κράτος που προσπάθησε να βάλει, πώς το λένε, να αποδείξει δήθεν ότι ο Νετανιάου έκανε δικαστικά σκάνδαλα, που δεν αποδείχτηκε τίποτα. Είναι το ίδιο βαθύ παρακράτος που προσπαθεί σήμερα να δείξει ότι και καλά ο Τραμπ έχει κάνει δικαστικά οικονομικά σκάνδαλα. Όλα αυτά είναι το ίδιο παιχνίδι. Το ίδιο ακριβώς παιχνίδι. Προσπαθούν να σε ρίξουν με πλάγιους τρόπους. Και είναι το ίδιο βαθύ κράτος που ελέγχει και δυστυχώς και την Ευρώπη και τη Δύση ολόκληρη και την ίδια την Ελλάδα. Και εδώ μπαίνω και λέω ότι μπράβο στον Αντώνη Σαμαρά, στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που είπε ό,τι είπε τις προηγούμενες μέρες στο Πολεμικό Μουσείο. Γιατί πρόκειται για τον αληθινό ηγέτη της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας, και των απλών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς στην Ελλάδα. Δυστυχώς, ο τωρινός πρωθυπουργός της Ελλάδας ακολουθεί ατζέντες αριστερές, liberal woke ατζέντες. Για να γίνει το καλό πιόνι. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε αληθινοί. Μπράβο στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτός ο αγώνας μας είναι γενικός αγώνας εναντίον αυτού των πλοκαμιών του βαθιού κράτους. Των globalists, όπως αποκαλούνται. Σόρος και όλο το συνάφι. Και πρέπει να μας βγουν μπροστά τους όλους ενωμένους, όλοι οι πατριώτες των εθνών. Γιατί παίζουν πολλά βρώμικα ύπουλα παιχνίδια εναντίον μας και εναντίον των λαών μας. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Με κάθε δημοκρατικό και νόμιμο τρόπο, πρέπει να σταθούμε μπροστά τους. Μέχρι να γίνει αποκατάσταση της εξουσίας στα χέρια των αληθινών πατριωτών.